Τον περασμένο Νοέμβριο, από τα ερείπια του ναού, η Λίνα Μενδώνη εξέφρασε τη στήριξή της για την αποκατάσταση του ναού σύμβολο για την ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Η παρουσία μας σήμερα εδώ και δει στο χώρο του Αρκαλοχωρίου και μπροστά στα ερείπια του προφήτου Ηλία σηματοδοτεί τη σύμπνοια και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού συνολικά. Λίγους μήνες μετά, η ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού του προφήτη Ηλία θα πάρει σάρκα και οστά, με τον θεμέλιο λίθο να μπαίνει το απόγευμα της ερχόμενης Κυριακής, όπως δήλωσε ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάνου, κ. Ανδρέας. Είμαστε έτοιμοι, πρώτα ο Θεός, και την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, την Κυριακή δηλαδή την επόμενη, 4 ώρα το απόγευμα, θα καταθέσουμε τον θεμέλιο λίθο και θα ξεκινήσουμε αμέσως την επομένη, πρώτο Θεός, την οικοδόμηση του εκκλησιακού του προφήτη Ηλία. Μας βοήθησε η κυρία Μενδώνη, η υπουργός, η οποία είχε έρθει και εδώ. Ο ιστορικός ναός καταστράφηκε ολοσχερός από τον φωνικό σεισμό των 6 Ρίχτερ στις 27 Σεπτεμβρίου και θα ξαναχτιστεί, ενώ θα αποτελέσει πηγή ανάτασης και ελπίδας για την ευρύτερη περιοχή. Δηλώνει την ταυτότητα μας την πνευματική και την πολιτιστική. Μετά από λίγο θα έχουμε το αεροδρόμιο από μερικά χρόνια. Στο αεροδρόμιο θα φτάνουν θρησκείες, λαοί και πολιτισμοί και το να υπάρχει στον λόφο του Αρκαλοχωρίου το εκκλησάκι είναι ένα σύμβολο και ένα σημείο αναφοράς της ταυτότητά μας, του πολιτισμού μας. Την ίδια ώρα οι μετασεισμοί του ισχυρού σεισμού των 6 Ρίχτερ συνεχίζονται με μειούμενο όμως ρυθμό. Όπως δήλωσε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, δεν αποκλείεται η μετασεισμική ακολουθία να συνεχιστεί μέχρι και τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, δηλαδή ένα συνολικά χρόνο από τον φωνικό σεισμό. Υπάρχει δραστηριότητα, βεβαίως, σχεδόν καθημερινά, όμως όλοι οι σεισμοί οι οποίοι καταγράφονται εκεί, στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, εντάσσονται στην μετασεισμική ακολουθία του πολύ ισχυρού και καταστρεπτικού, όπως όλοι γνωρίζουμε, σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου του 2021. Δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο λόγο προβληματισμού. Είμαστε μέσα σε αναμενόμενα και φυσιολογικά πλαίσια. Ο κόσμος χρειάζεται να κάνει υπομονή. Περίπου 30 δονήσεις κατέγραψαν οι σεισμογράφοι από χθες το πρωί μέχρι σήμερα το πρωί, με τον γνωστό σεισμολόγο να σημειώνει με έμφαση ότι δεν εμπνέει καμία ανησυχία η σεισμική δραστηριότητα. Σιγά σιγά δένει με μειούμενο ρυθμό, εξακολουθούν όμως οι μετασεισμοί. Προχθές είχε και έναν 4,1. Αυτός δημιούργησε και κάποιους δικούς του εντός εισαγωγικών μετασεισμούς.